Φίλες και φίλοι του Scratch, καλώς ήρθατε σε άλλο ακόμη tutorial σχετικά με το Scratch. Στο σημερινό tutorial θα δείξουμε ένα πολύ κλασικό παιχνιδάκι όπου κάποια μορφή, ας πούμε εδώ ένα ρομποτάκι που θα βάλουμε, θα σκέφτεται ένα αριθμό, ας πούμε από το 1 μέχρι το 100. Είναι το κλασικό παιχνίδι λοιπόν που κάποιος σκέφτεται έναν αριθμό, ας πούμε εδώ αυτό το ρομπότ θα σκέφτεται ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 100 και εμείς θα πρέπει να τον βρούμε. Αν το βρούμε το παιχνίδι θα τελειώνει, αν δεν βρίσκουμε τον αριθμό και ας πούμε δίνουμε κάποιον μικρότερο, το ρομπότ θα μας λέει δώσε κάποιο μεγαλύτερο και το ανάποδο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε κάτι τέτοιο. Και ξαναλέω, όταν βρούμε τον αριθμό το παιχνίδι θα τελειώνει, δηλαδή εδώ θα είναι παιχνίδι μίας φοράς. Δεν θα με ξαναρωτάει το ρομπότ, ας πούμε, αν θέλουμε να ξαναπαίξουμε. Αυτό θα το κάνουμε σε ένα επόμενο tutorial. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε την κλασική εντολή, το κλασικό του βλάκι, όταν στην πράσινη σημαία γίνει κλικ. Θα πούμε στο ρομπότ στην αρχή και κάποια εισαγωγικά πράγματα, ας πούμε πες γεια και ας παίξουμε ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι. Και το ρομπότ θα λέει θα σκεφτώ έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 100. Και όντως θα το βάλουμε και με την εντολή σκέψου για 2 δευτερόλεπτα. Σκέφτηκα να λέει. Για λοιπόν να παίξουμε ένα παιχνίδι, θα σκέφτομαι ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 100. Σκέφτηκα. Και όντως πρέπει στο σημείο αυτό το ρομπότ να σκεφτεί έναν αριθμό. Φτιάξουμε λοιπόν μία μεταβλητή. Δημιουργία μεταβλητής, πάμε εδώ στην ομάδα εντολών μεταβλητές, πατάμε δημιουργία μεταβλητής και ας την ονομάσουμε, ας πούμε, lucky number ή τυχερό νούμερο, όπως θέλετε. Τώρα την έβαλα στα αγγλικά, lucky number. Και θα ορίσουμε το lucky number να πάρει μία τιμή τυχαία, άρα θα πάμε στους τελεστές εδώ στην πράσινη ομάδα εντολών και θα βάλουμε επίλεξε τυχαίο από 1 μέχρι το 100. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Την πρώτη φορά θα σκεφτώ ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 100. Σκέφτηκα και όντως εδώ η μεταβλητή lucky number έχει πάρει την τιμή 16. Αν το ξανατρέξουμε άλλη μια φορά γρήγορα, θα πάρει κάποια άλλη τιμή το lucky number, όπως βλέπουμε 80. Άρα καλά πάμε μέχρι εδώ. Στη συνέχεια είπαμε το ρομπότ θα μας ρωτάει να δώσουμε έναν αριθμό. Αν το βρούμε σταματάει το παιχνίδι. Αν δεν το βρούμε θα πρέπει να μας καθοδηγήσει το ρομπότ και να μας πει αν θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό από αυτόν που του δώσαμε. Συνεπώς χρειαζόμαστε μια επαναληπτική διαδικασία, γιατί είναι δύσκολο να το δούμε την πρώτη φορά, οπότε το ρομπότ θα μας ξαναρωτήσει και θα μας ξαναρωτήσει. Γι' αυτό ήδη ετοιμάζω εδώ το τουβλάκι επανάλαβε ώσπου και το ρομπότ θα μας ρωτάει και θα μας ξαναρωτάει να δίνουμε αριθμό μέχρι ώσπου τέλος πάντων κάποια στιγμή να τον βρούμε. Άρα χρειαζόμαστε αυτό το τουβλάκι επανάλαβε ώσπου μέχρι κάποια στιγμή να δώσουμε λοιπόν για απάντηση το σωστό αριθμό lucky number. Άρα σίγουρα θα χρειαστούμε αυτό το τουβλάκι επανάλαβε ώσπου και αυτό που είπα πριν, ώσπου κάποια στιγμή η απάντηση θα του δώσουμε να ισούται με αυτό που έχει σκεφτεί. Έτσι είχαμε φτιάξει τη μεταβλητή lucky number, έχει πάρει πιο πριν
Το ρομπότ ένα τυχερό νούμερο το έχει βάλει εδώ στο μυαλό του στη μεταβλητή Lucky Number. Αυτό που δεν έχουμε είναι η απάντηση του παίχτη. Άρα εδώ θα μας ρωτήσει, όχι πώς σε λένε, αλλά να δώσουμε έναν αριθμό, να δούμε αν το βρούμε. Θα βάλουμε λοιπόν το ρομπότ να λέει για δώσε έναν αριθμό. Ξέρω εγώ να λέει να δούμε αν θα τον βρεις, αν το βρήκες τέλος πάντων. Και αφού μας ρωτάει και περιμένει απάντηση, έτσι, εδώ στο πλαίσιο τώρα εδώ που λέει για δώσε ένα αριθμό να δούμε αν το βρήκες, εμείς θα προφανώς θα πληκτρολογούμε την απάντησή μας. Για να μην χαθούμε σε απάντηση, θα την αποθηκεύουμε σε μία μεταβλητή να την γνωρίζει και το ρομπότ. Άρα πάμε στις μεταβλητές, δημιουργία μεταβλητής, ας την πούμε απάντηση παίχτη. Και θα ρίχνουμε εκεί, είπαμε, την απάντηση. Άρα όρισε απάντηση παίκτη σε, πάμε στις τήρες, στις γαλάζιες εντολές, σε απάντηση. Δηλαδή αυτό το απάντηση είναι ότι θα του πληκτρολογήσουμε εδώ πέρα, ότι του πληκτρολογούμε κάθε φορά. Εδώ δηλαδή, αν του βάλουμε κάτι 23, αυτό εδώ είναι η απάντηση και θα το βάζουμε στη μεταβλητή απάντηση παίκτη για να το ξέρει και το ρομπότ. Ας το τρέξουμε λοιπόν για να δούμε αν όντως τα πράγματα πάνε καλά. Για δώσε ένα αριθμό να δούμε αν το βρήκες. Εδώ έχει και 78. Ας πούμε εμείς του λέμε το 80. Δεν κάνει κάτι το ρομπότ, αλλά βλέπουμε ότι στο μυαλό του εδώ στη μεταβλητή απάντηση παίκτη υπάρχει το 80. Άρα η επαναληπτική διαδικασία, το παιχνίδι που το ρομπότ θα με ρωτάει και θα με ξαναρωτάει να δώσω απάντηση και θα με καθοδηγεί, θα επαναλαμβάνεται, άρα επανάλαβε ώσπου, το προφανές μέχρι να το βρούμε, ώσπου τελικά η απάντηση που θα του δώσουμε να τσεκάρει να δει ότι είναι ίση με το lucky number, με το τυχερό νούμερο που έχει σκεφτεί. Τότε δεν θα μπει εδώ μέσα, εδώ σε αυτή τη δαγκάνα να επαναλάβει το παιχνίδι, δηλαδή τη διαδικασία να με ξαναρωτάει και να με καθοδηγεί αν θα πρέπει να δώσω μεγαλύτερο ή μικρότερο ρυθμό. Θα πηγαίνει και θα τερματίζει, θα μου λένε και ένα μήνυμα, μπράβο, ας πούμε, συγχαρητήρια, τα κατάφερες. Άρα, αν κάποια στιγμή εδώ η συνθήκη που λέει επανάλαβες που απάντησε παίκτη, ίσως να γίνει αληθής, αλήθεια, αν το βρούμε, θα βγει έξω, εδώ μέσα σε αυτά τα κάνα θα βάλουμε εντολές. Αν αυτό γίνει ίσο, δεν θα γίνει καμία εντολή, θα βγει απ' έξω και θα πει, ξέρω εγώ, μπράβο, συγχαρητήρια, το βρήκες. Και τέλος παιχνιδιού. Ξαναλέω εδώ, δεν θα μας ρωτάει αν θέλουμε να ξαναπαίξουμε, θα το δούμε σε άλλο tutorial αυτό. Τέλος παιχνιδιού ή τέλος προγράμματος, ό,τι θέλετε, και όντως για να τελειώσει θα πούμε και να σταμάτησε τα όλα. Τι γίνεται όμως, όσο εμείς δεν το βρίσκουμε, δηλαδή εδώ είπαμε επανάλαβε ως πει απάντηση του παίκτη ίσον lucky number, αν όμως δεν το βρίσκουμε, το ρομπότ έχοντας πάρει την πρώτη απάντησή μας θα μας καθοδηγήσει τι πρέπει να κάνουμε. Και το ρομπότ μάλλον πρέπει να σκεφτεί αν του δώσαμε ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό, αφού δεν του δώσαμε ίσον λοιπόν. Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε με ό,τι θέλουμε εδώ. Ας ξεκινήσω εγώ με το μεγαλύτερο, θα μπορούσαμε και με μικρότερο, αλλά ας ξεκινήσω με το μεγαλύτερο και να πω αν τώρα το ρομπότ βρει ότι του δώσαμε απάντηση παίκτη μεγαλύτερο από το lucky number, να μας πει προφανές δώσε μικρότερο ή κατέβα λίγο. Αν δώσαμε λοιπόν απάντηση παίκτη μεγαλύτερη από το lucky number, να μας πει το ρομπότ κατέβα λίγο. Ή αν θέλετε βγάζετε δώσε μικρότερο αριθμό.
Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, το αλλιώς εδώ τώρα σημαίνει ότι δεν έχουμε δώσει μεγαλύτερο. Οπότε θα μας πει ανέβα λίγο. Τόσο μεγαλύτερο αριθμό. Και στις δύο τώρα περιπτώσεις, είτε δώσαμε μεγαλύτερο ή μικρότερο, να το τρέξουμε λίγο να δούμε ότι έχουμε ξεχάσει κάτι πολύ βασικό εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε ξεχάσει σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο αν δεν το βάλουμε θα δούμε δεν θα μπορεί να δουλέψει επαναληπτική διαδικασία. Δηλαδή εδώ με ρωτάει την πρώτη φορά για εδώ σε αριθμό να δούμε αν το βρήκες, το λέγει να μπαίνει 66. Ας πούμε εγώ τώρα δίνω 100. Ωραία, μου λέει κατέβα λίγο, δώσε μικρότερο αριθμό, αλλά βλέπουμε δεν μπορούμε να τον πληκτρολογήσουμε πουθενά. Έχουμε ξεχάσει λοιπόν, μόλις το ρομπότ εδώ, εάν ξαναλέω δεν πετύχουμε το αριθμό, κάνει εδώ τη σύγκριση της απάντησής μας με το lucky number, μας βγάζει και ένα διαγνωστικό μήνυμα, μας καθοδηγεί αν θα πρέπει να πάμε πιο πάνω πιο κάτω, πρέπει αμέσως να μας προφανώς ξαναρωτήσει, δηλαδή αυτές τις δύο εντολές εδώ, τις χρειαζόμαστε και μέσα στο επανάλαβε ώσπου, έτσι, για να έχει νόημα αυτή η επαναληπτική διαδικασία μέχρι να το βρούμε. Πρέπει να με ξαναρωτήσει λοιπόν να δώσουμε έναν αριθμό, είτε δώσαμε λοιπόν μεγαλύτερο είτε μικρότερο, θα με ξαναρωτήσει να δώσω έναν αριθμό και θα περιμένει την απάντησή μας. Και αυτό θα γίνεται επαναληπτικά. Εδώ έχουμε κάνει κατά λάθος το λάθος. Το πες μπράβο, συγχαρητήρια, το βρήκες τέλος παιχνιδιού και τα σταμάτησε τα όλα, είναι έξω προφανώς από το επανάλαβε ώσπου. Και μέσα στο επανάλαβε ώσπου έχουμε εδώ αυτές εδώ τις εντολές μέχρι αυτό το σημείο που με ξαναρωτάει να δώσω έναν αριθμό. Και ξαναπαίρνει την απάντησή μας, τη ξανασυγκρίνει, δηλαδή ξανασυνεχίζει από εδώ, επανάλαβε ώσπου. Αν δεν το βρίσκουμε, κάνει τη σύγκριση, με ξαναρωτάει, επαναλαμβάνει μέχρι που τελικά κάποια στιγμή θα το βρούμε και θα βγούμε από αυτή την δακάνα τη μεγάλη, την επανάλαβε ώσπου, όταν αυτή η συνθήκη λοιπόν γίνει αληθής και θα πάει απ' έξω να μας πει μπράβο και σταμάτησε τα όλα. Πάμε να δούμε τώρα αν δουλεύει μια χαρά. Αυτά θα τα αποκρύψουμε να μην φαίνονται καθόλου. Τώρα για λόγους τεσταρίσματος, βλέπουμε το lucky number 64, ας βάλω εγώ μια μεγαλύτερη τιμή, ας πούμε 70, να δούμε, θα μου πει κατέβα λίγο και όντως δώσε μικρότερο αριθμό. Και τώρα μια χαρά με ξαναρωτάει, για δώσε ένα αριθμό να δούμε αν το βρήκες. Τώρα θα του βάλω κάτι πολύ μικρό, το 10, μου λέει ανέβα λίγο, με ξαναρωτάει μια χαρά, γιατί βάλαμε μέσα στο επανάλαβε ώσπου λοιπόν την ερώτηση να με ρωτάει και να περιμένει απάντηση. Του βάζω τώρα το 50, ανέβα λίγο, του βάζω το 60, με ξαναρωτάει για το αριθμό να το βρήκες, του λέω το 70, κατέβα λίγο, πρέπει να βρούμε το 64, ας βάλουμε και τώρα 64 και μου λέει μπράβο, συγχαρητήρια, το βρήκες. Άρα όλα δουλεύουν μια χαρά. Εδώ για να μην φαίνεται η προηγούμενη απάντηση παίκτη, αλλά ούτε το lucky number, μπορούμε να πούμε στην αρχή όρισε απάντηση παίκτη σε τίποτα, έτσι δεν έχουμε απαντήσει κάτι, όντως βάλαμε τώρα τίποτα. Ας το βρούμε τώρα με τη μία, εντάξει, 64, όχι λάθος, το lucky number ήταν 85, 85, μπράβο, συγχαρητήρια, το βρήκες, τέλος παιχνιδιού. Και βέβαια το lucky number θα το αποεπιλέξουμε εδώ για να μην φαίνεται καθόλου και τώρα να έχει πραγματικό νόημα το παιχνίδι. Άρα τώρα εδώ έχουμε αποεπιλέξει το lucky number, δεν μπορούμε να ξέρουμε και τώρα όντως θα πρέπει και εγώ να το βρω. Θα ξεκινήσω ας πούμε με το 50, μου λέει ανέβα λίγο, ας βάλω το 75, μου λέει κατέβα,
Αν βάλω το 62, τίποτα. 65, μπράβο, το βρήκα. Άρα, αυτά με το κλασικό παιχνίδι Lucky Number. Εδώ θα βάλω ένα σχόλιο ότι το παιχνίδι αυτό, προσθήκη σχόλιο, είναι παιχνίδι μίας φοράς, δηλαδή αν το βρούμε τελειώνει. Παιχνίδι λοιπόν μίας φοράς, αν το βρούμε τελειώνει το παιχνίδι, αυτό σαν γενικό σχόλιο. Καλό εδώ είναι όποιος θέλει να σκεφτεί να μην τελειώνει, αλλά το ρομπότ να μας ρωτάει αν θα θέλουμε να ξαναπαίξουμε ή όχι αν το βρούμε. Και θα βάλω και μερικά επίσης κρίσιμα σχόλια. Εδώ που λέμε, που είχαμε σκεφτεί ότι πρέπει να επαναλαμβάνει το ρομπότ κάποια πράγματα μέχρι η απάντηση του παίκτη να ισούται με το lucky number, έτσι. Εδώ λοιπόν θα βάλω ένα σχόλιο. Μιας που λέμε επανάλαβε ώσπου απάντηση παίκτη στον lucky number, ότι πρέπει να έχουμε πάρει την πρώτη απάντηση εδώ για να έχει νόημα και η πρώτη σύγκριση, για να έχει νόημα και η πρώτη επανάληψη. Άρα γι' αυτό εδώ ρωτήσαμε και το ρομπότ απευθείας πριν από την επανάληψη να μας ρωτήσει να δώσουμε έναν αριθμό και μετά βάλαμε την απάντηση, την απάντηση παίκτη. Άρα έτσι έχει νόημα η πρώτη επανάληψη εδώ που θα κάνει την πρώτη σύγκριση. Άρα εδώ λέω πρέπει να έχει πάρει μία τιμή η απάντηση παίκτη. Για να έχει νόημα και η πρώτη σύγκριση στην επαναληπτική διαδικασία, έτσι, στη συνθήκη τέλος πάντων εδώ που συμμετέχει στο επανάλαβε ώσπου. Και πώς το πετύχαμε αυτό, βάλαμε το ρομπότ να μας ρωτήσει να δώσουμε αριθμό που το βρήκαμε και πήραμε απάντηση, άρα έχει τιμή μεταβλητή απάντηση και το ρομπότ μπορεί να κάνει εδώ τη σύγκριση και να ξεκινήσει και η επαναληπτική διαδικασία. Και βέβαια αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε να παίρνει εκ νέου και πάλι και ξανά και ξανά τιμή η μεταβλητή απάντηση παίκτη, άρα και εδώ βάζω ένα σχόλιο ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε να παίρνει και τις επόμενες τιμές. Άρα εδώ η απάντηση παίκτη πρέπει να έχει πάρει μια τιμή η απάντηση παίκτη για να έχει νόημα και η πρώτη σύγκριση στην επαναληπτική διαδικασία. Βασικά για να έχει νόημα η πρώτη επανάληψη, έτσι. Για να έχει νόημα η πρώτη επανάληψη. Και εδώ θα βάλω ένα σχόλιο ότι για να έχουν νόημα οι επόμενες, για να έχουν νόημα οι επόμενες επαναλήψεις, πρέπει η μεταβλητή απάντηση παίκτη να ξαναπαίρνει τιμή. Αυτά λοιπόν με τον πρώτο τρόπο, ας το γράψω κιόλας, αλφα τρόπος, ότι το λύσαμε με την επαναληπτική δομή, επανάλαβε ώσπου, γιατί υπάρχει και άλλος τρόπος. Άρα αλφα τρόπος λοιπόν με την επαναληπτική δομή το λύσαμε, επανάλαβε ώσπου. Η οποία βλέπετε χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό εδώ το βήμα, αλλά αυτές τις δύο εντολές δηλαδή πριν,
αλλά και μέσα στην επανάληψη. Ας το ξαναπαίξουμε άλλη μια φορά. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα σκεφτώ ένα αριθμό, τον αριθμό 100. Σκέφτηκα, δώσε ένα αριθμό. Κλασικά θα ξεκινήσω με το 50. Μου λέει κατέβα. 25, δεν το πετύχαμε. 35, όχι. 40, ούτε. Και πρέπει να είναι και κάτω από το 50 αφού του δώσα. 45, ούτε. 48, όχι. Άρα πρέπει να είναι το 49. Μπράβο, συγχαρητήρια, το βρήκες, τέλος παιχνιδιού. Ωραιότατα. Αυτά λοιπόν με το παιχνίδι Lucky Number, παιχνίδι μιας φοράς έτσι όπως το προγραμματίσαμε. Αν το βρούμε τελειώνει το παιχνίδι, δεν μας ξαναρωτάει το ρομπότ αν θέλουμε να παίξουμε. Και αυτό θα το δούμε σε επόμενο tutorial. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, γεια σας.